Λοιπόν, έχουν υποθεί αρκετά θέματα τα οποία είναι και σοβαρά και αφορούν την εξέλιξη και την πορεία του Δήμου. Μέσα από τον προϋπολογισμό πρέπει να φαίνεται το όραμα της Δημοτικής Αρχής. Δεν φαίνεται. Έδωσε μια εξήγηση ο κ. Μπακούρος. Πράγματι, στο παρελθόν έτσι μιλούσε για το αναπτυξιακό προϋπολογισμό, να έχει προοπτική κλπ. Κλπ. Ότι αν είχαν κληθεί οι πρόεδροι. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα στα θέματα τα οποία είναι σημαντικά και ξεκινάω από το θέμα το τελευταίο. Εγώ ερχόμενος εδώ, μάρτυρας μου ο Θεός, ήθελα να πω ότι έχουμε ένα καλό νέο και ένα κακό νέο με τον προϋπολογισμό για την πόλη των Γαργαλιών. Και θα επενούσα τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο ότι τήρησε την απόφαση τη δεσμή του Συμβουλίου και έβαλε κάτι Αν διέλυσα τους Γαργαλιάνους, συντρίζεται το Εκλογικό Σώμα, όπου επί τρεις τετραετίες μου έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη. Ντροπή να μιλάτε έτσι για τον Γαργαλιάνο. Δεν σας έδωσε πριν από ένα τρεις τετραετίες. Εμένα μου έδωσε τρεις τετραετίες. Μία την πήρατε λόγω απώλειας του αείμνηστου Παραδόπουλου, τη δεύτερη γιατί είχατε πορτοκαλάδες και όταν εγώ εξελέγγυ το 82 πρώτος, εσείς σε ανάλογη εκλογή στα Φιατρά πήρατε 28 ψήφους και μείνατε απ' έξω, επί Μπούλου. Ένα ταξί, όπως λέγατε στον άλλον, πήρε ένα λεωφορείο ψήφους και έγινε δημοτικό σύμβουλο. Δεν μου λες πόσο πήρα εγώ με το Μπούλου. 28 και ήταν πίστη απ' έξω. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν. Πήρατε πολύ αλλά ήρθε με καλά να πει ότι θα μπαίνανε τα λεφτά στους Ωραίους, εγώ είμαι... Σας μιλάω ειλικρινά. Εδώ είναι οι συνεργάτες που το επιβεβαιώσουν. Άσε την ειλικρινιά σου, εγώ, σε μένα προσωπικά να πατήσω σε αλλού την ειλικρινιά σου. Αδελφός σου, δεξιά, κεντρά και... Λοιπόν, μπορούμε να προσεχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εδώ ολοκλοκός να πω ναι, για να μεθάμε να αναφέρω. Εγώ το λέω πριν ψηφιστεί ο και εσείς γίνονται να εκπροσωπήσετε μόνο τους Γαργαλιάνους, γιατί δεν σας ψήφισαν τα Φιατρά, δεν σας ψήφισε η Κυπαρισσία. Δεν σας αρέσει το δίκιο. Αφήστε το δίκιο λοιπόν και αφήστε το παραγγέλμα. Τα χρήματα αυτά ξεκίνησαν επί Καλοφολιά το 2010 και Δημοτικού Συμβούλου του κ. Φωτόπουλου κλπ. Κλπ. Διεκδικώντας αποζημίωση όσο νόμος ορίζει από την επένδυση του Κώστα Ναβαρίνου. Προς πού? Προς Κώστα Ναβαρίνο που αφήστε σας παρακαλώ. Που ανήκει το Κώστα Ναβαρίνο κύριε Σιμάνσκι. Το Κώστα Ναβαρίνο ανήκει στους Γαργαλιάνους τότε. Ανήκει στους Γαργαλιάνους. Το 10 λέτε το τώρα που ανήκει. Για το 10 σας λέω. Ναι, ωραία, τα πήραμε το 10 και ξεκινάμε λοιπόν. Σας τα πήραμε, τα πήραμε το 10 και σας τα πήραμε. Να σας πω κύριε. Αν είσαι καθαρός, μισό λεπτό και να κατανοήσω εγώ. Πόσα χρέη έφερε ο Δήμος Γαργαλιάνος στο Δήμο Τρικυλιάς, μισό λεπτό. Πόσα χρέη φέρατε. Φέρατε 5 εκατομμύρια, κυρία Κωνσταντινού. Πόσα χρέη θα έρθουν στους Γαργαλιάνους στο Δήμο Τρικυλιάς. Όλα θα δικάσουν τις πόλεις. Τις πόλεις θα δικάσουν. Όχι, την αλήθεια θα δικάσουν. Φέρατε 5 εκατομμύρια χρέος. 5 εκατομμύρια χρέος φέρατε στο Δήμο Τρικυλιάς. Οι Γαργαλιάνοι. Πηγαίνατε κύριε. Πήγε δάνεια ο Δήμαρχος και έφτιαξε. Τι δεν νοιάζει να πει ο Δήμαρχος. Έφτιαξε την πόλη μας. Το πάρκο. 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 Το πάρκο.
το δημοτικό σχέδιο, το δημοτικό σχέδιο των Αγκαλιάδων, η παιδική χαρά στην Ιωάννα, στο Αγενικόλα, αυτά πήραμε δάνειο και τα φτιάξαμε. Και τώρα τα πληρώνει ο Δήμος Πιτινίας. Άρα λοιπόν, και έτσι να είναι. Έτσι να είναι. Το ίδιο δεν έκανε και η Κυπαρσία. Όχι. Δεν έκανε και η Κυπαρσία. Δεν σου έκανε η Κυπαρσία, κύριε Κωστοπουλού. Να σας το φέρω εγώ. Τι χρέωση κάνουν τα μία, να πήρανε δάνεια και κάνανε παρίσταλο του Καραγιάννου και βρωμάνε ακόμα βρωμάνε υπονόμοι. Δεν μπορεί να κοιμηθούμε. Πήρανε δάνεια 2,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε. Παρασία. Και φέρανε πέντε. Πήρε 1,5 και πληρώνει τώρα και αυτή την αναλογία. Τα φιλετάρια δεν ξέρω. Πήρατε 2,5 εκατομμύρια και φέρανε πέντε. Σας λέω τι πήραμε τότε. Ωραία. Και τα δυόμιση που πήρατε μπορεί να τα λεπτοφέρατε πέντε. Τα αποπληρώνουμε τώρα έτσι, ο Δήμος Πιτινίας. Άρα λοιπόν γιατί έχετε την απέτηση να πάρετε όλα τα λεφτά όλα τα λεφτά. Τι κι άλλη απέτηση. Απέτηση λέτε ότι είναι που κάνω φωλιά τα λεφτά. Που κάνω φωλιά τα λεφτά είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει τώρα. Και δεν είναι τώρα για κύριε Δημαρχέ. Κύριε Δημαρχέ, σας παρακαλώ. Βλέπετε, έρχεστε συνέχεια στην αγκαλιά και βλέπετε αυτό το κάνω. Στου Καραλιάνους κύριε Ποτόπλε, μετά από τόσα χρόνια μόνο Λεβεντάκης έκανε. Μόνο Λεβεντάκης έκανε μετά από τόσα χρόνια. Τους κοροϊδεύατε, όχι εσείς, τους κοροϊδεύατε, πληρώσατε μελέτες χωρίς δικαστική. Πληρώσατε 850.000 προδιολογικό τους μελέτες και ζητά ακόμα 420.000 με δικαστικές αποφάσεις χωρίς να έχετε βάλει δικηγόρο να πάει να αντιμετωπίσει τον εργολάβο. Έχουμε επιστολή της εταιρείας που λέει ότι εμείς δεν φταίμε. Ο κύριος Γκόλης μας έδινε εντολές, έχουμε επιστολή τι έχετε. Αλλά δεν θέλετε να βλέπετε. Μας έδινε εντολές να κάνουμε μελέτες. Δεν θέλετε την παράταση γιατί ο κύριος Γκόλης προσέφερε για τον βιολογικό. Μπορεί να χρόνο, να φάγαμε χρόνο, αλλά και οι εργολάβοι. Σας παρακαλώ. Δεν ζητήσατε ένα εκατομμύριο ζητούσατε. Συγγνώμη. Και αυτός που σταματούσε ήταν ο κύριος Γκόλης. Σας πω κάτι. Άποψή σας. Όχι, άποψή μου φτάνει σε αυτό μέσα. Κατάσταση από τους νόμους του καθυστέρηση ήταν μια τόπο. Θα προχωρήσουμε τώρα. Καταλαβαίνετε, την πρόσφυγη πάμε. Μα τι καθυστέρηση κύριε, συγγνώμη. Δεν μπορεί να με συγχωρείτε. Η μελέτη που είχε γίνει από την άξιο μελέτες, αυτή, χρησιμοποιήθηκε. Η μελέτη που είχε γίνει την έφτασε στην προηγούμενη δημοτική αρχή μέχρι το 80%. Το 20% θα τις τόρετε εσείς και συγχαρητήρια. Το ίδιο έγινε και για τον αγωγό. Με τον πρόεδρο και πάλι του έχω δώσει και δημόσια συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τον αγωγό του έγινε του. Σας πω κάτι, το αποτέλεσμα εσείς. Ωραία, από εκεί και μετά. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε τους Σουγαραλιάδους και αυτή τη στιγμή βλέπετε τους Σουγαραλιάδους εκτός από πάμε για το σχολείο τώρα, πάμε για το γήπεδο τώρα, πήγαμε μελέτη. Για το τουριστικό να πάμε τώρα. Το τουριστικό σας είπα, εγώ είμαι ξεκάθαρος, τα λεφτά να μοιραστούν. Αν φτάνουν αυτά να κλείσουμε το κτίριο και το διασφαλίσετε το κτίριο, να το κλείσουμε το κτίριο. Τα 500.000 ανήκουν στην περιφερία, δεν ανήκουν στην καταλάβη. Να προχωρήσουμε λίγο, σας παρακαλώ. Να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Έχουμε κι άλλα συμβούλια να κάνουμε τα τελευταία. Καλό κλίμα να υπάρχει και καλές προσφέρειες. Σας πω κάτι. 170.000, καθίστε κύριε, έχετε δίκιο, αλλά περιμένετε σας παρακαλώ. 170.000 ζητάνε για να ολοκληρωθεί μελέτη του περιφερειακού. Τα δίνετε. Τα δίνετε. Μόνο τη μελέτη άμα τελειώσατε, εμείς είμαστε μπαστάν, να το πω και έτσι. Τι σας ενδιαφέρει να τελειώσει. Είναι ένα έργο που θα ξεκινήσει 15 εκατομμύρια. Συγγνώμη. Να σας πω και κάτι τώρα και κλείνω. Δεν ξέρω να μιλάω. Τα περιβαλλοντικά λήγουν το 2026. Θα φροντίσουμε μέχρι τότε να έχει τελειώσει το αυτό. Και να αρχίσουμε και τα περιβαλλοντικά, θα κουβεντιάσουμε για την επόμενη πενταετία. Να ξεκινήσει πάλι. Τι σας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να τελειώσει η μελέτη και να κατατεθεί του περιφερειακού. Μας ενδιαφέρει αυτά που έχετε υποσχεθεί. Την άλλο κονδύλιο το έκανα. Και για το γήπεδο, για τους δικούς του όλους και για το τουριστικό και το υγροκομείο. Σιγά σιγά μια φορά. Όπα, εγώ ό,τι έχω πει, το έχω πει. Εγώ είπα, θα προσπαθήσω για το τουριστικό, για επενδυσμό, ότι όχι, ό,τι έχω πει, τα κάνω καταγράφω. Δεν είχα δεσμευτεί ούτε για το, είπα, για το βιολογικό και για το αλιμοντούζι. Εντάξει, ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και τα λοιπά και θα φροντίσω να κάνω ό,τι καλύτερο. Φρόντισα και το κατάφερα. Τώρα, αν φροντίσω εγώ με τον Κωνσταντακόπουλο ή από άλλον επιχειρηματία, βγάλουμε μια διακίνηση αύριο το πρωί και βρεθεί κάποιος να το πάρει, να κάτσουμε όλοι κάτω,
και να πω το θέλει η τάδε εταιρεία να το κάνει γυροκομείο για 50 χρόνια κάτω. Αν δεν το μοιράσουμε λίγο, κύριε Δήμα, και ποιο θα το πάρει. Και έχει και χρήματα στο ταμείο, έχει 64.000. Το γυροκομείο έχει στο ταμείο. Και εδώ πλέον υπομονή, σιγά σιγά θα γίνει όλα. Ναι, 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 απλώ θα τα κουτιάζουν λίγα και δεν τα μπορεί να γίνει πέντε πράγματα μαζί. Τα χρήματα θα μοιράζουν. Να δείτε μια διαδικασία αυτή που ακολουθούμε τώρα. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Μιλάμε πάρα ξεφύγαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει προκτώσει και με συμβούλιο λογοδοσία. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Ένα θέμα είχαμε, δεν μπορούσαμε να βάλουμε πολλά. Σε αυτό ένα έχουμε. Αλλά μπορούμε να πούμε συζητά. Δούμε και κουβεντιάζουμε τώρα με ηρεμία. Κύριε Δήμαρχε, σταματήστε να δυναμητίζετε τη συζήτηση. Αφήστε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράσουν. Αν κάποιος σας στήξει προσωπικά, να έχετε να διακόψετε. Εδώ κάνουμε πολιτικό λόγο. Εμείς εδώ είμαστε όπως είστε κι εσείς, για το συμφέρον της τριφυλίας. Ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση και δεν θα το αφαιρέσετε από κανέναν αυτό το δικαίωμα. Ήρθα λοιπόν εδώ για να χαιρετήσω αυτό που είδα και όπως είδανε όλοι και οι τέσσερις εκ των Γαργαλιάνων. Μην τον χαιρετάς προχώρα παρακάτω. Είπαμε όχι, τελείωσε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Μην τον χαιρετάς προχώρα παρακάτω, δεν σε κάνουμε τώρα να καταστρέφουμε. Χαμογελάνε. Αυτά τα πράγματα είναι λυπηρά. Βρήκε η παρουσία σου είναι λυπηρή, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Και η παρουσία σου λέω είναι λυπηρή για μένα, αλλά τι να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει. Δηλαδή για να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λείπει ο κύριος Δεβεντάκης. Κύριε Κατρίτσι, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Κύριε Κατρίτσι, αρέσοντε εσύ τα ανακρίβειες και ψέματα. Γιατί δεν τα γράφεις πέντε ανακρίβειες που θα πω, να με διορθώσεις. Όπως κάνω και εγώ. Δεν θέλω, δεν είμαι δάσκαλος, έχω τελείωνε. Τι δάσκαλος, ούτε δάσκαλος. Σου είπα λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να έτσι να μιλήσεις. Προχώρα της εγκατάστασης αντιδέσουμε τα λεφτά να πάνε και στις τρεις πόλεις. Είμαι ξεκάθαρος. Λέω λοιπόν ότι τα χρήματα αυτά ξεκίνησαν από τον Δήμο Γαργαλιάνου. Γιατί εκείνος είχε την υποχρέωση να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Βέβαια αυτές οι δύο. Εσείς χρωστούσατε, είχατε πάρει και 5 εκατομμύρια. Και εμείς δεν είχαμε υποχρέωση να το πληρώσουμε σαν Δήμο. Είναι ντροπή αυτό και λοιπόν, συγγνώμη, αν το λέω τι υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι υποχρέωση πήραμε και πάμε να συμπολίτευση κάποιες φωνές και κάποια άτομα τα οποία είναι επιπέδου και ανέχονται αυτό το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά τώρα εσύ θεωρείς επιπέδου. Είναι. Είπατε. Επιπέδου παρτώματος. Έλα να τους σκουπίσεις. Έλα να τους σκουπίσεις. Εγώ να σε σκουπίσω. Ούτε να σε παρακολουθήσω. Ούτε να σε παρακολουθήσω. Ούτε να σε παρακολουθήσω. Ούτε να σε παρακολουθήσω. Κυρία, άκουσε να σου πω κάτι. Άκουσε, είπα. Εγώ είπα ότι τουλάχιστον όταν πήγατε μέσα ότι σας αγαπώ όλους εκτός από ένα. Και ξέρετε γιατί. Γνωρίζετε πολύ καλά τον λόγο γιατί. Μιλώ έτσι και γιατί το ελληνικό κύριο είναι ψεύτης που είπε. Μην τα επαναλαμβάνω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, έπαιξε με την οικογένειά μου και με την υγεία μου. Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε λοιπόν να λύσουμε. Έδειξε την οικογένειά μου και την υγεία μου. Τα είπα. Πότε να μην ξαναγυρίσω από πιο πριν. Να τον σκουπίσω. Αφού λοιπόν δεν σκουπίσω. Για σάρωμα εκεί. Πλακάτε να μου πει εμένα να πούμε, έπαιξε με την οικογένειά μου, υποβασταζόμενος. Εσύ έπαιξε με την δική μου. Εγώ είπα τίποτα για την οικογένειά μου. Τα πάμε παρά τα δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Μην βάζουν εκεί εγώ για να τα δούμε μας τώρα, πάνε τα ίδια. Ποιο πρόεδρο. Παρά δεν είπα ότι όχι αφορά στην ίδια. Ας τώρα τελειώνουμε τώρα. Τελείωσε. Εδώ λέγονται κορυφαία θέματα. Και πρώτο και κύριο το θέμα της ΔΕΙΑ, το οποίο όσο και η παρέτηση του κυρίου Φιντήσι. Εδώ είπατε μισή ώρα για τη ΔΕΙΑ. Εγώ είπα. Να το δούμε επί τόπου τι θα γίνει για τη ΔΕΙΑ και τι εξυγίανση θα κάνετε. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το τουριστικό, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο και όταν
είχα την τιμή να αναλάβω το Δήμο το 83 ήταν στην κατάσταση που είναι σήμερα. Και όχι στην κατάσταση που θέλουν να το παρουσιάσουν οι μερικοί, ότι το παρέδωσε σε αυτή την κατάσταση. Το παρέλαβα όπως είναι, το έφτιαξα, το ενοικίασα και το παρέδωσα σε λειτουργία. Όσον αφορά για το Λατομείο. Είναι θλιβερή η εικόνα και θέλω και την άποψη της Διευθύνουσας Οικονομικής Υπηρεσίας. Τι έγινε από το 10 μέχρι το 24 από την πλευρά του Δήμου για να εισπραχθούν τα 1.600 όπως βεβαιώνει το Δεκέμβριο ο κύριος Δήμαρχος Οφηλή. Η Οφηλή δεν έγινε στην τετραετία του κύριου Λεβεντάκη. Με ενδιαφέρει όμως η απρονοησία όλων και της τετραετίας Λεβεντάκη που δεν μαζέψαμε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από την Οφηλή. Δηλαδή ο Δήμος δεν είχε τον τρόπο. Όλο το διάστημα αυτό ο Δήμος πλην τα δύο τελευταία χρόνια που φτιάχτηκε ένα άλλο υποκατάστατο επιχείρησης έπαιρνε οικοδομικά ειδικά από τα Λατομεία Χαλαζονίτη. Δηλαδή μας χρώστηκε λατομικά τέλη ο Χαλαζονίτης και εμείς πληρώναμε λατομικά ειδικά. Κύριε Κατρίτσα, απαντήσανε σε αυτά τα ερωτήματα. Πριν να μας απαντήσει πάλι, κύριε Κατσαπούλου. Έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Ξέρω ότι έχουν απαντηθεί και ξέρω ότι έχει υποθεί. Δεν τα ξέρω. Ξέρω ότι έχει υποθεί. Και ξέρω ότι έχει υποθεί. Λοιπόν, το ένα λοιπόν θετικό ήταν αυτό. Και το άλλο αρνητικό είναι ότι επαναφέρει ο κύριος Δήμαρχος την κατασκευή της πλατείας των Χαργαλιάνων με 528.000. Εκ των οποίων τα 328 είναι επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο και τα 320 περίπου είναι η ίδια συμμετοχή των Τριφυλίων. Εγώ δεν μπορώ να θέσω την υπογραφή μου στην καταστροφή του κέντρου της πόλης. Δεν μπορώ να θέσω την υπογραφή μου σε ένα έργο δικό μου πριν 30 ακριβώς χρόνια, το οποίο χρειάζεται μία επιδιόρθωση των 50, των 100, των 120.000. Να αλλάχτεί ένα μέρος του παβέ που με το χρόνο έχει υποστεί αλλοιώσεις και κάποια δέντρα τα οποία... Άλλη ερώτηση, κύριε Παπούρο, στην κυρία Κωνσταντούλου. Έχετε άλλη ερώτηση. Έχω πολλά να πω. Δεν μπορώ να μην τα μιλήσω. Ερώτηση. Δεν μπορώ να το για τον προϋπολογισμό. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Καταγγέλλω τη διαδικασία. Καταγγέλλω τον Προεδρείο. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Εκείνα τα οποία είπατε και εκείνα τα οποία δεν με αφήσατε για να πω, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.